It's obvious that the goal validated for Andre from set piece gave us huge confidence and on the same time forced Asteras to attack, to leave more space, and from our side we controlled very well and we interpreted very well the situations attacking on the back of them. Το σημείο το οποίο ο Αντρέ καταφέρνει ο Βιρίνια να σκοράρει το τέρμα δίνει τεράστια αυτοποίθηση στην ομάδα μας. Από εκεί και πέρα οδηγεί την ομάδα του Αστέρα να επιτεθεί περισσότερο, να αφήσει περισσότερους χώρους, κάτι το οποίο διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά. But I would say that overall was a victory of personality, of mental balance, of having the consciousness that is important, a very tough game in which we don't need to do mistakes because we are a strong team and finally we would score. Γενικότερα θα έλεγα ότι είναι μια νίκη προσωπικότητας, μια νίκη πνευματικής ισορροπίας, μια νίκη στην οποία είχαμε πλήρη επίγνωση του ότι δεν έπρεπε να κάνουμε λάθος γιατί θα καταφέρναμε να σκοράρουμε σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού. Yes, it's true that in the first half we scored one goal which was regular and maybe this goal from the first time could have given us better confidence from the first half and totally different approach for all the other part of the game, but in any case 3-0 here in Tripoli against a very, very strong team, it's huge result. Είναι αλήθεια ότι το γκολ ενδεχομένως αν είχε μετρήσει στο πρώτο ημίχρονο να έδινε διαφορετική αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας από εκείνο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού και να ήταν διαφορετικό το παιχνίδι από εκεί και πέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια νίκη που ήρθε με το 0-3 απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Παρακαλώ. Σήμερα πάω και έπαιξε με ένα διαφορετικό συμπεριφόρο με άλλα χαρακτηριστικά, περισσότερη κίνηση, άλλο ύφος παίκτη. Του άρεσε το πώς κούμπωσε αυτό. But it's obvious that all the players they made a huge effort and they played very well. I believe that I must say that Akpom made a fantastic game and I'm happy for him. I'm happy because we needed this game of him. We needed him to take huge confidence for the next part of the season. Είναι προφανές ότι όλοι οι παίκτες κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να πω ότι σήμερα ακόμα έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι. Σε αυτή τη χρονική στιγμή χρειαζόταν ένα καλό παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει περισσότερη αυτοποίθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. I want to mention the substitution that entered with Omar El Kadouri, Limnios and Alin Toshka, which entered very well with the correct spirit, fighting, giving a lot of moments to breathe when we had the ball under pressure, going from this pressure and attacking, as I said before, on the back of Asteras defense. Θέλω να αναφερθώ και στην πολύ καλή παρουσία των αλλαγών που έγιναν στο παιχνίδι. Τα παιδιά που μπήκαν, ο Μάρελ Καντουρί, ο Λιμνιός και ο Τόσκα, είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία σε στιγμές που χρειαζόμασταν να πάρουμε ανάσες σαν ομάδα και όπως είπα και πριν να επιτεθούμε στην πλάτη του αντιπάλου. This is very important for a team that fight for the title to have all the players motivated and players that enter from the bench to give a lot of support to and help to the others that are inside and they fight. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που παλεύει για το πρωτάθλημα να έχει παίκτες οι οποίοι έχουν συνεχώς κίνητρο και όσοι επιλέγονται να έρθουν στο παιχνίδι να δίνουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους παίκτες που είναι ήδη μέσα. Παρακαλώ. Κύριος Καστάνης, συγγνώμη. Κύριος Καστάνης. Look, half of Greece was expecting PAOK to lose here. Η μισή Ελλάδα περίμενε ο PAOK να χάσει εδώ. And this is a very important psychological victory for ourselves and on the same time for the others that start to understand the power of this team. Και είναι μια πολύ σημαντική νίκη και για την ψυχολογία μας αλλά και για τους υπόλοιπους για να καταλάβουν πόσο δυνατή έχει γίνει αυτή η ομάδα.
Also us, honestly, we leave all this period having in our mind that the game in Tripoli will be very tough game as a final. Και εμείς ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα έχοντας στο μυαλό μας ότι το παιχνίδι στην Τρίπολη θα είναι πολύ δύσκολο σαν τελικός. Asteras was coming after 5 victories. They have good players, they have good organization, they are physically power and very, very difficult for opponents to take points here. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία προέρχεται από 5 νίκες, σε πολύ καλά οργανωμένη, με καλούς παίκτες, πολύ καλά, σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, σε καλό παιχνίδι στην δύναμη, προέρχεται από καλά αποτελέσματα εδώ. On the same time starting the league, the official games in the league with this victory here, normally that help us to continue with good confidence and with strong motivation. Την ίδια στιγμή ξεκινώντας το πρωτάθλημα στο δεύτερο γύρο εδώ πέρα με αυτή την νίκη μας δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το υπόλοιπο του τη σεζόν. But as points, we have to know that Saturday it's another final. We forget this and we are focused for Saturday. Αλλά όσον αφορά τους πόντους, ξέρουμε ότι έχουμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρασε, πήραμε 3 βαθμούς. Έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε ξεχνώντας το σήμερα. Because at the end are 3 points that we won today. Γιατί στο τέλος αυτό που κερδίσαμε σήμερα ήταν 3 πόντοι στο γήπεδο. Ναι, Δημήτρη. Ο ΠΑΟΚ έχασε ένα παίχτη με τραυματισμό. Έχασε και ένα παίχτη με διαδρομή της Ρήτρας. And I'm very confident because it was another injury, Kanyas, that was out, and then we were a little bit under pressure in a situation that could have happened. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας. Η διοίκηση ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχω αυτοπεποίθηση σε αυτό. Hard situation that could have happened, and we need to be very focused. Yes, as I said, the answer of all the players today was fantastic. Παράλληλα, χάσαμε και έναν ακόμα παίχτη τον Κάνιας με έναν τραυματισμό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε καταστάσεις που παρόμοιες που μπορούν να συμβούν. Σήμερα υπήρξε μια πολύ δυνατή απάντηση όμως από τους παίχτες για την απόδοσή τους και για το πόσο καλή είναι η ομάδα. Σταυρό. Ο Κάνιας τύπησε, είναι ο μοναδικός που είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τους μέσους. Τώρα, ο Πέμπτον είναι εκτός, μπορεί να μας κάνει μια περιγραφή τι ζήτησε από τον μέσο που μας ζητάω περίοδο, γιατί κατάψαμε αλλά το θέμα της μετάβασης στην άμυνα φάνηκε για ακόμη μια φάση. Look, if you analyze very well the game, the transitions were from set pieces and the opportunities of our opponents, yes, were from set pieces, from second balls. Αν αναλύσετε το παιχνίδι και τις φάσεις τις οποίες έκανε ο αντίπαλος, προήρθαν από δικές μας στημένες φάσεις και χαμένες δεύτερες μπάλες στο γήπεδο. We are a team that that wants to attack and to dominate the game, to play in front. It's normal that trying to control the ball, sometimes you take a risk. Είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να επιτίθεται, θέλει να είναι κυρίαρχη στο παιχνίδι και φυσιολογικό όταν έχεις την κατοχή και προσπαθείς να επιτεθείς να πάρεις κάποια ρίσκα. Could be a risk, but all the others are prepared to react. For this we are 11 players inside of the pitch to know to manage perfect every situation. Παρ' όλα αυτά παίρνοντας τα ρίσκα, γι' αυτό είμαστε 11 παίκτες μέσα στο γήπεδο για να μπορούμε να ελέγξουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Then we need to have a balanced group of players because, as I said, we play every 3 days after the game of Panionios, and then for 3 weeks we have a pressure of games, and we don't need to have other injury because could be a problem for us. Χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο group. Μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο παίζουμε κάθε 3 μέρες. Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες και έναν αριθμό παιχτών για να μην μπορέσει να συμβεί κάποιος άλλος τραυματισμός. Then I try to avoid a little bit your answer, to be honest. Για να μην λυγείς την ερώτησή σας. But you have to. But you have to answer. I answered. Απάντησα. Pascalaki is part of the group. Like this, I have to make to Maurizio, I have to make to Shakov, I have to make to Bisesvar, I have to make to Akpom, I have to make to Andre, to Matos, to the central defenders. Είναι κομμάτι του συνόλου μας ο Πασχαλάκης. Αν είναι έτσι, θα πρέπει να κάνω σε όλους τους παίκτες τους οποίους ανέφερε ο coach. Each one has to do his job. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Pascalakis is our goalkeeper and his job is not to receive goal. Ο Πασχαλάκης είναι ο τερματοφυλακάς μας και η δουλειά του είναι να μην δέχεται τέρματα. No, I don't know. I don't know. Really, I don't know. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.